Αγαπητοί αδελφοί, ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας έχει προϊστορία. Και η προϊστορία του Χριστού είναι η Παλιά Διαθήκη. Σε καμιά θρησκεία, σε καμιά φιλολογία, σε κανένα κοινωνικό σύστημα δεν υπάρχει έστω και μια προφητεία για κάποιο πρόσωπο που πρόκειται να γεννηθεί. Παραδείγματος χάρη, οι βουδιστές δεν μπορούν να μας δείξουν έστω και μια προφητεία για τον Βούδα. Ομοίως και οι μουσουλμάνοι και αυτοί δεν μπορούν να μας δείξουν έστω μια προφητεία για τον Μωάμεθ. Ο Χριστός όμως έχει προϊστορία. Η προϊστορία του Χριστού είναι η Παλιά Διαθήκη. Η Παλιά Διαθήκη είναι το βιβλίο του νόμου και της προφητείας και η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της χάριτος και της εκπληρώσεως. Αν στο ένα χέρι κρατάμε την Παλιά Διαθήκη, στο άλλο χέρι την Καινή Διαθήκη, θα ειδούμε πώς προφητεύονται στην Παλιά Διαθήκη, όλα εκπληρώνονται ένα-ένα στην Καινή Διαθήκη με πάσαν τη λεπτομέρεια. Μόνο ένας Θεός μπορούσε να προείπει αιώνια λόγια πριν αυτά συμβούν. Έτσι, η Παλιά Διαθήκη έχει προφητείες για την γέννηση του Χριστού, προφητείες για την διδασκαλία του Χριστού, προφητείες για τα θαύματα του Χριστού, προφητείες για τα πάθη και το θάνατο του Χριστού και τέλος έχει προφητείες για την Ανάσταση. Σήμερα στο Ευαγγέλιο και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα ακούσαμε δύο προφητείες της Παλιάς Διαθήκης. Στον Απόστολο ακούσαμε μια προφητεία για την Ανάσταση του Χριστού. Είναι η προφητεία αυτή στο 67 ψαλμό 19 στίχο και το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά δεν μπορούμε σήμερα να τα πούμε όλα. Στο Ευαγγέλιο ακούσαμε μια προφητεία για την διδασκαλία του Χριστού, πώς ο Χριστός θα διδάσει και το αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας. Αν στο ένα χέρι είπαμε κρατάμε την Παλιά Διαθήκη, στο άλλο χέρι την Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι όσα προφητεύονται στην Παλιά Διαθήκη εκπληρώνονται ένα-ένα στην Καινή Διαθήκη και πάσαν τη λεπτομέρεια. Ανοίγω τώρα την Παλιά Διαθήκη να διαβάσω στο ένα το κεφάλι του Ισαΐου, 1-2 στίχοι. Εκεί ο προφήτης Ισαΐας προφητεύει πώς και πού και με ποιο τρόπο θα διδάσκει ο Χριστός το Ευαγγέλιο του. Λέγει ο Ισαΐας, τούτο πρώτον πήγε ταχύ. Δηλαδή, τούτο πρώτο πρέπει να κάνεις γρήγορα, λέει η προφητεία για τον Χριστό. Και αναφέρει την προφητεία. Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήν, οδό θαλάσσι, πέρα του Ορδάνου, Γαλλαία των Εθνών. Ο λαός, ο πορευόμενος εν σκότη, είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα της καθανάτου φως ανέθελεν αυτής. Εδώ ο προφήτης Ισαΐας προφητεύει ότι ο Χριστός θα χύσει τη διδασκαλία του από τη χώρα Ζαβουλών και χώρα Νεφθαλήν. Από εκεί θα αρχίσει την διδασκαλία του. Ερχόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα είναι από το κατά Ματθαίον 4ο κεφάλι, στίχη 12-17. Λέει ο Ευαγγελιστής, ακούσας δε ο Ιησούς
ότι Ιωάννης Παρελώτη ανεχώρεσε στη Γαλλία. Όταν άκουσε ο Χριστός μετά τη βάπτισή του και τους πειρασμούς στην έρημο, ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής οδηγήθηκε στην φυλακή, ανεχώρεσε και πήγε στη Γαλλία, λέει. Και κατά λοιπόν τη Ναζαρέτ, ελθόν κατόπισεν εις Καπερναούμ, την παραθαλασσία εν ορίς Ζαβολών και Νεφταλήν, ή να εκπληρωθεί το ρεθέν δα εις Αγίου το προφήτω λέγονται. Και αφού εγκατέλεψε την Ναζαρέτ, πήγε και κατόπισε στην Καπερναούμ, εκεί που ήταν στα σύνορα γη Ζαβολών και γη Νεφταλήν, δηλαδή στη χώρα Ζαβολών και Νεφταλήν, για να εκπληρωθεί αυτό που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας, ότι το πρώτο κήρυγμα που θα αρχίσει ο Χριστός θα αρχίσει να αλλάξει από τη χώρα Ζαβολών και Νεφταλήν. Και αναφέρει πάλι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αυτήν την προφητεία, γράφει στη συνέχεια την προφητεία του Ισαΐου. Γη Ζαβολών και γη Νεφταλήν, οδό θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκάτανά του φως ανέκελεν αυτής. Από εδώ λοιπόν άρχισε το πρώτο κήρυγμα ο Χριστός και κήρυξε το Ευαγγέλιο του. Και ο Ισαΐας λέγει ότι το κήρυγμα του Χριστού, το Ευαγγέλιο, τα λόγια του Χριστού είναι φως. Θα λάμψει φως στη Γαλλία των Εθνών, εκεί που κατοικούν όλα τα έθνη, λέει, και είναι αμαρτωλοί και θα ακούσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού που είναι φως. Ότι πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός και το Ευαγγέλιο του είναι φως, θα αναφέρω δύο-τρία χωρία που ο ίδιος ο Χριστός μιλάει για τον εαυτό του, ότι είναι το φως του κόσμου. Στο τρίτο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι ο διάλογος του Χριστού με τον Νικόδημο. Πήγε τη νύχτα ο Νικόδημος να μιλήσει με τον Χριστό. Και ανάμεσα στα άλλα, ο Χριστός είπε και τους εξής λόγους. Ο πιστεύων σε με, ου κρίνεται. Ο δε μη πιστεύων μη δικαίκρεται, ότι μη πεπίστηκε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Άφτε δε στην κρίση σου, ότι το φως ελήγεται εις τον κόσμο και γάφησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Είναι γάρ πονερά αυτόν τα έργα. Πας γάρ ο φαύλα πράσο λυσί τα φως και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένο. Με απλά λόγια θέλει να πει ο Χριστός. Όποιος θα πιστέψει σε μένα, Νικόδημε, του λέγει, δεν θα χρηθεί. Θα πιστέψει σε μένα και στο Ευαγγελίο μου. Όποιος όμως δεν θα πιστέψει, ήδη κρίθηκε, διότι δεν πίστεψε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση που θα κάνει ο Θεός. Ότι εγώ, ο Υιός του Θεού, ήρθα στον κόσμο ως φως, έδωσα το Ευαγγελίο μου. Αλλά οι άνθρωποι μάλλον αγάπησαν το σκοτάδι και την αμαρτία παρά εμένα, παρά το Ευαγγελίο μου, διότι τα έργα τους ήταν πονερά. Διότι όποιος κάνει την αμαρτία, το σκοτάδι, τα φάλα, πράττει την αμαρτία, μισεί το φως, μισεί εμένα, μισεί το Ευαγγελίο μου, για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Όποιος όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται προς εμένα, πιστεύει σε μένα, πιστεύει στο Ευαγγελίο μου, για να φωναρθούν τα έργα του ότι είναι εργασμένα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Στο 8ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη, 12 στίχο, εκεί πάλι ο Χριστός λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών ημί, ο μη περιπατήσει και σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Είμαι το φως του κόσμου, εγώ λέει το Χριστός. Όποιος ακολουθήσει εμένα δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής.
Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Και γι' αυτό ο προφήτης Ισαΐας λέγει και φωνάζει ότι ο Χριστός είναι το φως. Το Ευαγγέλιο του είναι φως. Και στη συνέχεια, και λέει ο Ευαγγελιστής στην περικοπή, από τότε ήρξα το ο Ιησούς Κυρίσιν και λέγει, μετανοείτε, είναι και βγά η βασιλεία των ουρανών. Από τότε άρχισε, λέγει ο Ευαγγελιστής ο Χριστός, να κηρύξει το Ευαγγέλιο του και να πει, να μετανοήσετε, διότι θυσίασε η βασιλεία των ουρανών. Το συμπέρασμα, αγαπητοί αδελφοί, που βγαίνει εδώ από το Ευαγγέλιο είναι τούτο. Να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε ζωή, να κάνουμε καλά έργα για την πέραν του τάφου ζωή. Διότι η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φτιάρι των νεκροθάφων, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Η ζωή μας δεν είναι στα 50, 60, 80, 100 χρόνια, αλλά ζει ο άνθρωπος αιώνια. Δεν τελειώνει, δεν σβήνει στο φτιάρι των νεκροθάφων. Έτσι, ο Χριστός μας διδάσκει να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να ζήσουμε σύμφωνα με το Ευαγγελίο του για να πάμε στην πέρα του τάφου ζωής. Τελειώνοντας, για να καταλάβουμε αυτό που εννοεί ο Χριστός, θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα που συχνά, αγαπητοί αδελφοί, το λέγω στα κηρύγματά μου εκεί που χρειάζεται. Κάποτε υπήρχε ένας άνθρωπος που είχε τρεις θύρες. Και αυτός ο άνθρωπος συκοφαντήθηκε και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Όταν άκουσα οι φίλοι του ότι οδηγήθηκε στο δικαστήριο, δύο φίλοι τον ακολούθησαν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν πήγαν όμως στο δικαστήριο, κάθισαν έξω από το δικαστήριο. Ο ένας από τους τρεις φίλους όμως μπήκε μαζί του στο δικαστήριο ως μάρτυρα και κατέθεσε τι ήξερε για αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε τι συμβαίνει αυτό, αδελφοί μου? Αυτό συμβαίνει με μένα, με εσάς, με όλους τους άνθρωπους. Όλοι οι άνθρωποι της γης έχουμε τρεις φίλους. Και θέλετε να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι τρεις φίλοι? Ο πρώτος φίλος, ο ένας φίλος, είναι η δόξα, το χρήμα, τα πλούτη. Ένας άλλος φίλος είναι γυναίκα, άντρα, παιδιά, συγγενείς. Και ένας άλλος φίλος είναι τα έργα που κάναμε εδώ στη γη. Και είναι ολοκαύτωρο, αδελφοί μου, ότι όσα χρήματα, όση δόξα και να έχουμε, μια μέρα θα φύγουμε από το κόσμο αυτό. Ό,τι και να κάνουμε, θα φύγουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Καθώς ο Απόστολος Παύλος λέγει στην πρώτη Τιμόθεον επιστολή του, έκτο κεφάλαιο, επτά στίχο. Ο δε γαρίσεν έγκαμιν στον κόσμο, δήλων ότι ο δε εξενιγεί τη γνάμη. Τίποτα δεν φέραμε στον κόσμο όταν γεννηθήκαμε, λέει ο Παύλος. Και αυτό φανερώνει ότι τίποτε δεν θα πάρουμε όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Έτσι, αδελφοί μου, η δόξα, τα χρήματα και τα πλούτη θα μας εγκαταλείψουν. Όσα να έχουμε, όση μεγάλη δόξα να έχουμε, όσα χρήματα να έχουμε, δεν πάει να έχει τα δισεκατομμύρια της ανθρωπότητας. Δεν πάει να έχει μεγάλη δόξα να είσαι αυτοκράτορα σε ολόκληρη τη γη. Δεν πάει να είσαι πλανητάρχη. Δεν πάει να είσαι πατριάρχη. Δεν πάει να είσαι αρχιεπίσκοπο. Δεν πάει να είσαι πρωθυπουργό. Δεν πάει να είσαι πρόεδρο δημοκρατία. Όσο ψηλά και να είμαστε, αδέρφια μου, μια μέρα θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Πάντα ματιώτιστα ανθρώπινα, όσα υπάρχουν τα θάνατο. Ο παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει δόξα. Επερ τον γαροθάνατο, τα πάντα εξεφάνεστε μας
λέγει το πάρουν την επρόσημη ακολουθία. Έτσι, αυτός ο φίλος, μια μέρα θα μας ευχαριστήσει. Ο άλλος φίλος που είναι γυναίκα, άνδρα, παιδιά, συγγενείς, κι αυτή θα μας εγκαταλείψει. Όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον ψεύτικο αυτό κόσμο στην πέραν του τάφου ζωής, θα μας οδηγήσουν από το σπίτι μέχρι το νεκροταφείο. Και όταν το φτιάρι του νεκροτάφου θα μας σκεπάσει με το χώμα, θα μας εγκαταλείψουν και στον τάφο και θα φύγουν στο σπίτι. Και αυτοί, και αυτός ο φίλος θα μας εγκαταλείψει. Αυτοί ήταν οι δύο πρώτοι φίλοι που ακολούθησαν αυτόν τον άνθρωπο μέχρι στην πόρτα του δικαστηρίου. Ο άλλος φίλος τώρα, που είναι τα έργα, αυτός ο φίλος δεν θα μας εγκαταλείψει. Αλλά αυτός ο φίλος είναι σε θέση να ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Διότι θα το πάραμε κοντά μας. Αυτός ο φίλος θα μας οδηγήσει μέχρι το θρόνο του Θεού. Καθώς ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, 27 στίχο γράφει. Απόκειται της ανθρώπου, άπαξ, αποθανή, μετά δοκεί το Κρίστο. Μια φορά που πεθαίνει ο άνθρωπος, έπειτα εξακολουθεί ο Κρίστος. Και τη Δευτέρα προς τον Κύριος επιστολή του, 5ο κεφάλαιο, 10 στίχο, πάλι γράφει ο Παύλος. Τους γαρπάντας ημάς πανερωτήνει, διέμπρωσεν το βήματος του Χριστού, ή να κομίστε έκαστος τα δε του σώματος, όσα έπραξεν είτε αγαθόν είτε κακό. Όλοι οι άνθρωποι της γης θα προεσιαστούμε μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού, για να δικαστούμε ο καθένας κατά τα έργα που έπραξε, είτε καλά γίνει είτε κακά. Ότι πάει αυτός ο φίλος θα μας οδηγήσει μέχρι το θρόνο του Θεού, αυτό το βεβαιώνει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος. Την Αποκάλυψη, 14ο κεφάλαιο, 13 στίχο, λέγεται το Άγιο Πνεύμα, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και 20 φωνής εκ του ουρανού λεγούσε, γράψον, μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποβρίσκοντες αφά. Ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι αναπάσχονται εκ των κόπων αυτών. Τα δε έργα αυτών ακολουθεί με αυτό. Να, τα έργα θα μας ακολουθήσει. Αυτός ο φίλος, αγαπητοί αδελφοί, θα είναι σε θέση να μας οδηγήσει μέχρι το θρόνο του Θεού και θα ή θα μας δικάσει ή θα μας αθειώσει. Γι' αυτό ο Χριστός με το κήρυγμά του που έκανε στη γη Ζαβολών και γη Νεφταλήμ, το πρώτο κήρυγμα μας διδάσκει να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε ζωή για να κάνουμε καλό φίλο για την πέραν του τάφου ζωής.